Είδαμε στο τέλος του πρώτου γύρου ότι το ρόστερ μας δεν ήταν καλό. Και αλλάξαμε. Πιστευτήκαμε τον κύριο Τσιόλη. Και ο Τσιόλης, γιατί εμείς είχαμε την προνοητικότητα να κάνουμε τις μεταγραφές μας όπως και τις κάναμε και τώρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, επέλεξε, δοκιμάζοντάς τους, 12 ποδοσφαιριστές. Που σημαίνει ότι έπρεπε να απομακρυνθούν αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές. Βλέπετε όμως το ψωμί είναι πολύ γλυκό εδώ στη Λάρισα. Η πόλη είναι πολύ όμορφη. Και κανείς δεν έλυνε το συμβόλαιο. Φτάσαμε σε μια στιγμή με τις επιλογές του κ. Τσιόλη να έχουμε 32 ποδοσφαιριστές. Και όταν είδαμε μετά την παρέτηση του κ. Τσιόλη ότι ενώ αυτός έλεγε ότι εγώ φεύγω μετά την νίκη επί του Πανετολικού, γιατί η ομάδα σώθηκε, ο Ηλίας Σοφιάρης και εγώ δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Γιατί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε τι σημαίνει και μπροστά και πίσω. Γνωρίζαμε τι θα κάνει ο Ηρακλής στη Βέρεια, τι θα κάνει ο Ηρακλής στα Γιάννενα, τι θα κάνει ο Ηρακλής στην Κέρκυρα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και βάλαμε τα πράγματα κάτω και είπαμε πέφτουν. Εγώ έχω προδοθεί προπονητές. Με τελευταίο προπονητή που προδόθηκα από τον κύριο Τσιόλη. Που μ' άφησε μόνο μου στα σκατά. Να πέσω μέσα και να πήγω. Στην πιο κρίσιμη στιγμή. Με κομικές δικαιολογίες. Αλλά αυτός λέει.